Μεγάλη καθυστέρηση παρουσιάζει υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από του φορολογούμενου, καθώ μόλι πέντε μέρε πριν τη λήξη τη προθεσμία, 1,8 εκατομμύρια πολίτε δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Από το Υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων επιβαρύνεται με προσαυξήσει, ενώ επισημαίνεται ότι ο νόμο προβλέπει επίση την κατάργηση του αφορολόγητου για του εκπρόθεσμου. Μεγάλη καθυστέρηση παρουσιάζει υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από του φορολογούμενου. Μέχρι σήμερα, πέντε μέρε πριν τη λήξη τη προθεσμία, 1,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση, γεγονό που αποδίδεται από του αρμόδιου παράγοντε και στα αυξημένα ποσά φόρου των εκαθαριστικών σημειωμάτων, λόγω τη μείωση του αφορολόγιου του ποσού εισοδήματο, των περικοπών στι εκπτώσει δαπανών και τη έκτακτη εισφορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, ο μέσο φόρο που προκύπτει από το σύνολο των εκαθαριστικών που έχουν αποσταλεί έω τώρα στου φορολογούμενου, ανέρχεται στο ποσό 1.540 ευρώ. Χθε, μάλιστα, ταχυδρομήθηκε και η νέα τέταρτη σειρά ενό εκατομμύριου 937.343 εκαθαριστικών σημειωμάτων. Από το Υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων επιβαρύνεται με προσαυξήσει, ενώ επισημαίνεται ότι ο νόμο προβλέπει επίση την κατάργηση του αφορολόγητου για του εκπρόθεσμου. Πληροφορίε αναφέρουν, μάλιστα, ότι εξετάζεται οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση να εξαιρούνται από τη δυνατότητα αξιοποίηση του μεγάλου αριθμού των δόσεων για την καταβολή του φόρου που επεξεργάζονται αυτή την περίοδο το Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών εμφανίζεται αρνητικό στο να δοθεί νέα παράταση στην προθεσμία υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Κάτι τέτοιο όμω δεν μπορεί να αποκλειστεί δεδομένου του μεγάλου αριθμού των δηλώσεων που δεν έχουν υποβληθεί έω τώρα.